Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Plan Advisor. Σήμερα θα αναλύσουμε το χαλκό ως φυτοπροστατευτικό μέσο και θα μιλήσουμε για τα είδη χαλκού, τον τρόπο δράσης τους, πότε τους ρίχνουμε και πότε δεν τους ρίχνουμε, τις δοσολογίες και φυσικά για την επιλογή της κατάλληλης σύστασης ως προς τον στόχο που έχουμε. Σε γενικές γραμμές, όλοι οι τύποι χαλκού είναι καλοί ως ένα προληπτικό μέτρο αντιμετώπισης μυκητολογικών και βακτηριακών ασθενειών με διαφορετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ο καθένας, αλλά και διαφορετικό τρόπο χρήσης όσον αφορά τις δοσολογίες και την εποχή εφαρμογής. Η χρήση του χαλκού είναι ευρέως διαδεδομένη, αλλά δεν είναι τόσο απλή και θέλει μεγάλη προσοχή και σωστή καθοδήγηση από το γεωπόνο. Σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ότι οι χαλκοί δρούν ως ένα μυκητοκτόνο επαφής με προληπτική καθαρά δράση, άρα αποτελούν ένα καλό όπλο άμυνας πριν χτυπηθούμε από την ασθένεια. Σε περιπτώσεις που έχουμε πρόβλημα, δεν μας βοηθούν και πρέπει να χρησιμοποιούνται κάποια θεραπευτικά μυκητοκτόνα. Επίσης, σημαντικό είναι να ξέρουμε ότι οι μύκητες δεν μπορούν να αναπτύξουν ανθεκτικότητα στο χαλκό, τουλάχιστον μέχρι τα σημερινά δεδομένα, όπως και στο θιάφι. Αλλά μερικά βακτήρια έχουν δείξει ότι μπορούν να αναπτύξουν κάποια ανθεκτικότητα. Οι σημαντικότεροι τύποι χαλκού όσον αφορά τη φυτοπροστασία είναι ο βορδιγάλιος πολτός, το υδροξίδιο του χαλκού και ο οξυχλωριούχος χαλκός, ενώ φυσικά υπάρχει και ο θηϊκός χαλκός, δηλαδή η γαλαζόπετρα, αλλά και ο τριβασικός θηϊκός χαλκός, αλλά και χαλκοί τύπου λιπάσματος όπως ο γλυκονικός χαλκός, ο ιοντικός και άλλοι. Ο βορδιγάλιος πολτός είναι ένα μείγμα θηϊκού χαλκού με ασβέστιο, ο οποίος είναι αποτελεσματικός σε μεγάλες δόσεις σε σχέση με τους άλλους χαλκούς, αλλά μπορεί να μας προστατέψει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, έως και 2 μηνών. Είναι ιδιαίτερα φυτοτοξικός και θέλει μεγάλη προσοχή σε ορισμένες καλλιέργειες, ενώ δεν χρησιμοποιείται καλοκαιρινούς και ζεστούς μήνες. Έχει πολύ καλύτερη προσκολλητική ικανότητα σχέση με τους άλλους χαλκούς, που είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Δεν χρησιμοποιούμε βορδιγάλιο σε καλλιέργειες χερασιάς, δαμασκηνιάς, ροδαγινιάς μετά το φούσκωμα των οφθαλμών. Οι εφαρμογές σε συγκεκριμένες καλλιέργειες πρέπει να γίνονται το φθινόπωρο, μόλις πέσουν τα φύλλα, και το χειμώνα πριν το φούσκωμα των οφθαλμών. Σε κολοκυθοειδή, καλό είναι να αποφεύγεται, καθώς μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Τέλος, δεν τον επιλέγουμε για εφαρμογές σε μικρής ηλικίας δέντρα. Το υδροξίδιο του χαλκού είναι λιγότερο φυτοτοξικό και μπορεί να εφαρμοστεί πιο άνετα για ανοιξιάτικους ψεκασμούς ή ψεκασμούς νωρίς το φθινόπωρο. Είναι αποτελεσματικό σε μικρότερες δόσεις, ενώ οι δόσεις αλλάζουν ανάλογα με την εποχή εφαρμογής, αλλά και την ασθένεια. Κίνδυνος φυτοτοξικότητας υπάρχει στα πυρηνόκαρπα μετά την έκτεξη των φύλων. Η διάρκεια κάλυψής του είναι από 20 έως 25 μέρες, ενώ έχει την πιο γρήγορη δράση. Ο οξυχλωριούχος χαλκός είναι ο λιγότερος τοξικός και εφαρμόζεται πιο άνετα σε πιο υψηλές θερμοκρασίες σε σχέση με τους υπόλοιπους. Στην κερασιά, στη δαμασκηνά και στη ροδαγινιά δεν τον εφαρμόζουμε μετά το φούσκωμα των οφθαλμών, όπως και στις μυγές και στις αχλαδιές, που τον εφαρμόζουμε πάντα πριν την έναρξη της βλάστησης. Η διάρκεια του είναι μικρότερη από τους άλλους και διαρκεί γύρω στις 15 ημέρες. Η εποχή εφαρμογής των χαλκών είναι κυρίως το φθινόπωρο και το τέλος του χειμώνα με αρχές άνοιξης, ανάλογα με την καλλιέργεια. Αποφεύγουμε τη χρήση χαλκών σε χαμηλές θερμοκρασίες και υγρές συνθήκες, γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος φυτοτοξικότητας, αλλά και η δράση τους μειώνεται. Επίσης, μετά τον ψεκασμό χαλκού θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 48 με 72 ώρες χωρίς βροχή. Δεν ψεκάζουμε ποτέ στην ανθοφορία, διότι είναι τοξική για τις μέλισσες. Οι ψεκασμοί χαλκού στο έδαφος που κάνουν κάποιοι για μύκητες όπως η φυτόφθορα κτλ. Καταστρέφουν το έδαφος, επηρεάζοντας
ωφέλιμους οργανισμούς όπως βακτήρια και μυκόριζες και δεν συνιστώνται σε καμία περίπτωση. Επίσης, θα πρέπει να προσέχουμε πολύ όταν ψεκάζουμε να μην βρέχουμε το έδαφος. Μεγάλη προσοχή θέλει σε συνδυαστικότητες. Ιδιαίτερα όσον αφορά το βορδιγάλιο πολιτό, λόγω και του ασβεστίου, δεν συνδυάζεται με σκευάσματα που παρουσιάζουν όξινη και βασική αντίδραση. Δεν συνδυάζεται με ρογανοφοσφορικά εντομοκτώνα που έτσι κι αλλιώς, μετά την κατάργηση και του ΦΟΣΜΕΤ, από φέτος δεν έχουν έγκριση στην αγορά, όπως επίσης ούτε με καρβαμιδικά, αλλά ούτε και με περιερθρονιοειδή. Επίσης, δεν συνδυάζεται με φοζετή λαλ, δηλαδή αλιέτ, κάπταν ντοντίνες, μικλομπουτανίλ, αλλά και ελαιούχα σκευάσματα, δηλαδή πτερινούς πολιτούς και τέτοια. Γενικά, τέτοια σκευάσματα, στη χρήση τους, συμβουλευόμαστε πάντα το γεωπόνο μας. Ή αν δεν ξέρουμε, τους ρίχνουμε μόνους τους. Το υδροξίδιο δεν συνδυάζεται με όξινα σκευάσματα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, αλλά ούτε και πολύ αλκαλικά. Ο οξυχλωριούχος χαλκός δεν συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης, ούτε και με πολύ όξινα. Ακόμα δεν συνδυάζεται με ντοντίνες, φολπέτ, οργανοφοσφορικά και καρβαμιδικά εντομοκτώνα, αλλά ούτε και με διαφιλικά λιπάσματα. Σε γενικές γραμμές, η χρήση χαλκών με διαφιλικά λιπάσματα μπορεί να φέρει αρκετά μειωμένα αποτελέσματα στα λιπάσματα λόγω επηρεασμού των στοματίων. Συμβουλευόμαστε ένα καλό γεωπόνο στη χρήση των χαλκών, ώστε να μην προκαλέσουμε προβλήματα. Συνοψίζοντας, όσον αφορά την επιλογή του χαλκού, επιλέγουμε το βορδιγάλιο πολιτό για δεντροκομικούς φθινοπορεινούς ψεκασμούς, ψεκασμούς φυλλοβόλων δέντρων μετά την πτώση των φύλων και ψεκασμούς τέλος του χειμώνα, ώστε να αποφύγουμε τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, αλλά να έχουμε και τη μεγαλύτερη κάλυψη. Επιλέγουμε το υδροξίδιο σε πιο όψιμους ψεκασμούς την άνοιξη και φθινοπορεινούς ψεκασμούς νωρίς το φθινόπωρο με την ανάλογη δοσολογία και τον οξυχλωριούχο σε ψεκασμούς ανοιξιάτικους ή ψεκασμούς Σεπτεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευόμαστε πάντα το γεωπόνο μας στη χρήση των χαλκών, γιατί η χρήση τους δεν είναι τόσο απλή όσο νομίζουμε. Ιδιαίτερα όταν όσον αφορά τις συνδυαστικότητες αλλά και τις δοσολογίες, αλλά και την επιλογή του κατάλληλου χαλκού με βάση την ασθένεια και την εποχή εφαρμογής. Αυτές είναι σε γενικές γραμμές οι πιο βασικές πληροφορίες που χρειάζεται να ξέρετε. Πάντως, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και κάθε ψεκασμός θα πρέπει να συζητάτε με κάποιον γεωπόνο, ο οποίος έχει μια άποψη για το χτήμα σας. Για τυχόν απορίες, αφήστε το σχόλιο σας στο βίντεο ή επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω email. Σας ευχαριστούμε πολύ!